Έχουμε τελικά την υπογραφή της νέας Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, κύριε Πρόεδρε. Στο παρατρία. Ναι. Τρεις-τέσσερις μέρες πριν λήξει με την ενέργεια της προηγούμενης, έχουμε την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης, εχθές υπεγράφει συγκεκριμένα. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, και γιατί δεν πάμε σαν τα πρόβατα στη σφαγή με ατομικές συμβάσεις. Είναι απλά μια εξέλιξη, η οποία δεν είναι ούτε για πανηγυρισμό, αλλά ούτε και για να σκύβουμε το κεφάλι. Το γεγονός και μόνο ότι υπεγράφει σύμβαση είναι θετικό. Για ένα χρόνο όμως. Ναι, για ένα χρόνο. Είναι για όλο το 2014. Που σημαίνει ότι ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων διατηρείται ζωντανός. Από εκεί και πέρα, δεν είναι για παρεμπιγυρισμούς, γιατί όσον αφορά το μισθολογικό πλαίσιο, η συλλογική σύμβαση δεν το επηρεάζει καθόλου, γιατί παραδέχτηκαν οι εταίροι ότι αυτό δεν περνάει από το χέρι τους από τη στιγμή που δημιουργείται το πλαίσιο, το μισθολογικό, με νόμο. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, νομιμοποιούμε εμείς αυτόν τον νόμο με την υπογραφή μας? Το ερώτημα θα το απαντήσουν οι συνάδελφοι με την απεργία στις 9 Απρίλη, γιατί είναι καθολικό το αίτημα από τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, η επαναφορά των μισθών στα προηγούμενα επίπεδα, στο επίπεδο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του 2010. Στα θεσμικά πλαίσια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι κάτι πετύχαμε, γιατί όσον αφορά τις τριετίες, από τη στιγμή που διατηρούνται, μην ξεχνάμε ότι μεθαύριο ψηφίζεται ένα πολυνομοσχέδιο και μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις με την Τρόικα, ό,τι αφορά τα εργασιακά δεν είναι ξεκάθαρο σε κανέναν. Και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να είναι ξεκάθαρο και σε αυτούς που θα πάνε να το ψηφίσουν. Και εδώ είναι η ευθύνη του καθενός. Εδώ πρέπει να αναλογιστούν ότι ανεβαίνουν την Παρασκευή στη Βουλή, ξεκινάει μια συζήτηση, κατατίθεται ένα νομοσχέδιο και θα γίνει νόμος του κράτους την Κυριακή και δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη φορά? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Δεν μπορεί να μην είναι ενημερωμένη η κοινή γνώμη και πολύ περισσότερο και τα συνδικάτα, ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, για το τι αλλαγές θα επέλθουν στην εργασιακή του ζωή. Φημολογούνται πολλά και για τις απολύσεις, φημολογούνται πολλά και για τις τριετίες, φημολογούνται πολλά και για τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Και εδώ να πούμε ότι η μείωση των εργοδοτικών και των ασφαλιστικών και των εργοδοτικών αλλά και των εργαζομένων ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές θα δημιουργήσει μια τρύπα στα ταμεία μας. Τα ταμεία μας αυτή τη στιγμή είναι στα όρια τους. Υπολογίζεται, και αυτό δεν το λέει ο οποιοσδήποτε ανεύθυνος, το λέει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, ότι η τρύπα που θα δημιουργηθεί από την μείωση των εργοδοτικών και των εργατικών εισφορών, αλλά και από την απαλληφή των φόρων υπέρ τρίτων, γιατί ένα κομμάτι από αυτούς τους φόρους πήγαινε ανταποδοτικά στα ασφαλιστικά ταμεία, θα είναι περίπου στο 1 δις. Αυτή την τρύπα πώς θα την κλείσουν? Και αν για φέτος προβλέπετε ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2014 θα καλυφθεί από το περίφημο εντός ή εκτός εισαγωγικών πρωτογενές πλεόνασμα, τι θα γίνει το 2015? Αυτό... Θα συνεχίσει να υπάρχει πλεόνασμα. Θα υπάρχει πλεόνασμα, θα το δούμε. Και τελικά τι θα διανέμεται στον κόσμο, το 70% ή το 17%, αν υπάρχει πλεόνασμα και πότε? Γιατί ξέρετε, αν προχωρήσουν τα πράγματα έτσι, του χρόνου μπορεί να μην έχουμε εκλογές και να έχει μοιραστεί όλο φέτος εν είδη προεκλογικής παροχής. Θα δούμε. Ο εξορθολογισμός του ασφαλιστικού συστήματος απαιτεί μια σοβαρή μελέτη. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που προβλέπει κάποιες δυσμενείς αλλαγές στα εργασιακά. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα κουμπίσει τίποτα και στις απολύσεις, γιατί φημολογείται ότι το όριο αυξάνει από 5 στο 10%. Και όσον αφορά τις τριετίες, προβλέπει ότι θα έχουμε έναν τρίτο μισθό εν εξελίξη. Και έχουμε το μισθό όσων είναι πάνω από 25, έχουμε το μισθό όσων είναι κάτω από 25. Τώρα είναι στα σκαριά να δημιουργήσουν και ένα τρίτο εθνικό μισθό που θα αφορά τους μακροχρόνια άνεργους που έχουν 3 ή 4 τριετίες. Θα τους προσλαμβάνουμε το 50% από τις τριετίες αυτές. Βλέπουμε λοιπόν ότι αποδομείται το εργασιακό πλέγμα στην Ελλάδα. Συνεχίζουν ακόμα και τώρα. Και το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μακροχρόνια άνεργοι, υπάρχει και το θέμα της συνταξιοδότησης. Με τι χρήματα θα βγουν στη σύνταξη? Εδώ καταλαβαίνουμε ότι έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα και έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικά μας ταμεία, το επόμενο βήμα είναι, άλλωστε προβλέπεται από το δεύτερο μνημόνιο, ότι από 1η-1η του 2015 θα έχουμε καινούριο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Πράγμα που σημαίνει ότι όλος ο εργασιακός βίος θα οδηγείται σε ακόμα. Μιλάμε για ένα μείον 30% στη σύνταξη, με μια πρόχειρη εκτίμηση. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί
και δεν πρέπει να εξακολουθήσει. Και με αυτόν τον τρόπο στέλνουν και πιο πολλούς ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν πιο νωρίς να καταθέσουν τα χαρτιά τους για σύνταξη. Δηλαδή, καταφέρνουν το ακριβώς αντίθετο από ό,τι πρέπει. Έχετε δίκιο. Οδηγείται ο άλλος να ψάξει να βρει στο τέλος του 14 να φύγει. Και όχι μόνο αυτό, κρατάνε όμιλους και τους ενεργαριαζόμενους, γιατί με το φάσμα της ανεργίας, με τους εκβιασμούς, με τους απλήρωτους εργαζόμενους, όλοι ξέρουμε και όλοι βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα της σύμβασης, να πούμε και ένα θετικό που έχει η σύμβαση, είναι στο άρθρο 2, προβλέπεται γονική άδεια φροντίδας του παιδιού, πλέον και στον πατέρα. Διατηρούνται όλα τα προηγούμενα θεσμικά, προστίθεται αυτό. Αλλά ο ένας από τους δύο. Ο ένας από τους δύο, παλιά ήταν μόνο, πριν την υπογραφή ήταν μόνο η μητέρα, αλλά προβλέπει ότι ακόμα και αν είναι αυτοαπασχολούμενη η μητέρα, μπορεί να κάνει χρήση ο πατέρας. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θετικό. Είναι ένα θετικό όσον αφορά τη σύμβαση, γιατί από την άλλη η κοινωνική μέρημνα για τη μητρότητα έχουμε δει πώς οδηγείται, έχουμε δει ποια είναι τα επιδόματα του κετού, έχουμε δει τι προστασία έχουν οι μητέρες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έγινε και ολόκληρος ντόρος για απολύσεις έγκυες από οργανισμούς του δημοσίου.